κάναμε, έχουμε πληροφορίες ότι δεν γίνεται μόνο στα δύο βουνά, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Παπαμίχο. Αυτό γίνεται σε σύστημα μάλλον κάποιων κακοποιών σε ολόκληρη την περιφέρεια. Βρίσκουν απομονωμένα χωριά και καθαρίζουν ουσιαστικά το δρόμο προς τα σπίτια, ρίχνοντας φόλες και δηλητηριάζοντας τα σκυλιά. Έτσι δεν είναι? Έτσι, δυστυχώς. Στο χωριό μου πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε το πρώτο περιστατικό. Ναι. Ένα βράδυ δηλητηρίασαν 5 σκυλιά. 4 τσοπανόσκυλα και ένα κυνηγόσκυλο. Πριν από μια εβδομάδα είχαμε το δεύτερο περιστατικό. Δηλητηρίασαν άλλα 2 σκυλιά. Και πριν από 2 μέρες, την Παρασκευή δηλαδή που μας πέρασε, ήρθε και η δική μου η σειρά. Δηλητηρίασαν το δικό μας σκυλί, το οποίο το έχουμε, δεν είναι ελεύθερο, είναι περιορισμένος χώρος, περιφραγμένος και μέσα εκεί κινείται. Αυτό μας ανησύγησε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας φόβησε κιόλα. Ουσιαστικά αυτή... είναι μέθοδος, έτσι. Βεβαίως, γιατί αυτοί δεν ήρθαν μόνο μια φορά, έρχονται πολλές φορές. Έρχονται πολλές φορές. Και σκοπός τους νομίζω είναι να διερευνήσουν το μέρος και να βγάλουν από τη μέση τα σκυλιά, που προφανώς τους εμποδίσουν, ας πούμε, να εφαρμόσουν το σχέδιό τους. Ειδοποιούν τη νύχτα τα αφεντικά τους. Μάλιστα. Βλέπουν κάποιον άγνωστο και γαυγίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι φοβόμαστε. Φοβόμαστε πολύ, δηλαδή σκεφτόμαστε να καταλήψουμε το χωριό μας. Άκουσα στο ρεπορτάζ ότι πέρασαν και κάποιοι ύποπτοι για να διερευνήσουν το χώρο. Και μία γυναίκα που ήταν σχεδόν κατάκητη δεν τους εξυπηρέτησε και άρχισαν να τσαμπουκαλεύονται κιόλας, όπως λέμε. Ναι, αυτοί πέρασαν μέρα βέβαια. Ναι, μέρα ναι, πέρασαν. Ναι, ναι. Αλλά επειδή είχαν δει κίνηση ναι, στην περιοχή, ναι, δεν επέμεναν. Ναι, ναι. Αλλά η δηλητηριάση των σκυλιών γίνονται τη νύχτα. Και σωστά, μάλιστα αργά τη νύχτα. Σωστά. Αργά τη νύχτα. Είναι αλήθεια ότι χτύπησαν και την εκκλησία του χωριού? Ναι, βεβαίως. 2-3 φορές. Και μάλιστα είναι οργανωμένοι. Διότι έκοψαν τα κυκλειδώματα από τα παράθυρα, μπήκαν μέσα, διέλυσαν το παγκάρι και πήραν ό,τι βρήκαν. Ακόμα αφήρισαν και την μεγαφωνική συσκευή της εκκλησίας. Το ακούσαμε και αυτό στο ρεπορτάζ. Από εδώ και πέρα εσείς, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Εμείς έχουμε ειδοποιήσει και την αστυνομία να ανεβάζει κάποια περιπολικά όποτε μπορεί, με το προσωπικό το λιγοστό που έχει, αλλά τι πρέπει να γίνει για να αποφευθούν τα χειρότερα? Διότι, επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες λένε ότι το κάνουν και σε άλλα χωριά σε ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα. Ναι, και εγώ έχω ακούσει πράγματι ότι γίνεται και σε άλλα χωριά. Εκείνο εγώ που προτείνω και θα ήθελα μέσω του καναλιού σας να παρακαλέσω την αστυνομία να κάνει κάποιες περιπολίες και όποια αυτοκίνητα βρίσκουν να κινούνται αργά τη νύχτα σε αυτόν τον δρόμο να γίνεται έλεγχος και μάλιστα ψεός έλεγχος. Και αν αυτοί δεν είναι κάτοικοι που διαμένουν σε αυτά τα χωριά, να εξακριβώνει την ταυτότητά τους και ο σκοπός της επίσκεψιός τους. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι και το... Έχουμε ενημερώσει και εμείς την αστυνομία, πήρα το αστυνομικό τμήμα και μάλιστα μου είπε ο αρμόδιος εκεί αστυνομικός να περάσουμε κάποια μέρα να κάνουμε κατάθεση. Και θα περάσω και από την αστυνομία να το... Να περάσετε για να καταγραφεί ως περιστατικό, για να μην σας λένε αύριο μεθαύριο ότι δεν μας είπατε τίποτα, εάν γίνει κάτι. Ναι. Για μια φορά ακόμη θέλω να παρακαλέσω την αστυνομία να κάνει κάποιες περιπολίες και στα δικά μας τα χωριά. Μετά ο δρόμος είναι ένας. Ένας είναι ο δρόμος. Γοργοπόταμος, Διοβουνά, Δέλφινο, Κομαρίτσι. Ακόμα και στο Γοργοπόταμο, αν στηθεί να γίνει ο έλεγχος, και εκεί δεν μπορούν να πάνε από κάπου αλλού. Από εκεί θα περάσουν τη νύχτα. Υποχρεωτικά πρέπει να περάσουν και από εκεί. Ναι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ωραία. Κύριε Παπαμίχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση που κάνατε. Σας ευχαριστούμε που κατεβήκατε από τα δύο βουνά για να έρθετε να αναδείξουμε αυτό το θέμα. Διότι επαναλαμβάνω. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν είστε οι μόνοι. Οπότε η αστυνομία καλό θα κάνει να ακούσει τις επιθυμίες και τις παρακλήσεις των κατοίκων και να πυκνώσει τα δρομολόγια των περιπολικών αυτοκινήτων προς τις απομακρυσμένες περιοχές, διότι εκεί, αν δεν κάνω λάθος, διαψεύστε με, ουσιαστικά οι περισσότεροι είναι κάτοικοι μεγάλης ηλικίας. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι... Μεγάλη περίγης. Ανήμποροι οι περισσότεροι, ανήμποροι. Έτσι, έτσι, έτσι. Έχουν πάει στο χωριό τους να ησυχάσουν. Ακριβώς. Να μην βρίσκουν χειρότερα ακριβώς, εκεί που ήταν στην πόλη. Ναι, ειλικρινά το σκεφτόμαστε αυτό. Αν θα μείνουμε εκεί, πρέπει να φύγουμε. Διότι είμαστε ανυπεράσπιστοι. Αν έρθετε αντιμέτωποι με τους κακοποιούς, προφανώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαμίχο. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.